Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία που θα έρθει τώρα είναι μια γυναίκα που μου ήταν πάντοτε ιδιαίτερα συμπαθής. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε βρεθεί. Και πραγματικά η μνήμη μου τώρα δεν με βοηθάει. Είναι από την Κρήτη, από την Ιερά Πέτρα και έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Με τον Πασχάλη Τερζή, με την Κατερίνα Στανίση, τον Βασίλη Καρά, τον Αντίπα, τον Βασίλη Τερλέγκα, τη Σοφία Βόσου, τον Κοντολάζο, τον Γιάννη Βογιατζή, τον Σπύρο Ζαγοραίο, τον Γιώργο τον Μαζονάκη, την Τζένι Βάνου, τον Δάκη, τη Ρίτα Σακελαρίου, τον Νίκο τον Κουρκούλη, τον Ζαφίρι τον Μελά. Με ράγισες, με σκόρπισες, αχάριστη καρδιά, με ξεγελούσες. Η Πόπη Μαλιωτάκη είναι μια τραγουδίστρια που ξέρει πώς να αναστατώνει το κοινό. Τα ξαναλέμε, φεύγω και κάνω. Μετράει πάνω από 20 χρόνια στο χώρο του τραγουδιού, έχει κυκλοφορήσει 4 δισκογραφικές δουλειές, όμως ευρύτερα γνωστή έγινε από το τραγούδι «Ποπάρα», που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2007. Δεν είμαι η Μπιγιονσέ, είμαι η Ποπάρα. Έχω και φωνή, έχω και κορμάρα. Άλλη μια φορά στη φωτιά σου θα πέσω κι άσε με για σένα να καώ. Σήμερα, σε μία από τις σπάνιες τα τελευταία χρόνια εμφανίσεις στην τηλεόραση, είναι κοντά μας ως Πόπη, αλλά και ως Ποπάρα. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πόπη Μαλιωτάκη, παρακαλώ. Γεια σου, καταρχά πρέπει να πω ότι στο κοινό κάθονται τα δύο της παιδιά. Ναι. Η κόρη σου και ο γιος. Και έτσι με συνοδεύουν. Να τους ματιάξω, είναι κούκλοι και οι δύο, να τους χαίρεσαι. Και τι να πω, να είσαι περήφανη και πάντα να είναι γέροι. Ναι, και είναι και πολύ καλά παιδιά και τα δύο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Είσαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πολύ συμπαθής. Να είσαι καλά. Θέλω να σου πω ότι αυτό που παθαίνω βλέποντας και αυτό που λέει ο Χρήστος για την Ποπάρα, για τα παλιά χρόνια, οτιδήποτε άλλο, υπήρξε μια εποχή δική σου που ήσουν καθημερινά στην τηλεόραση για διάφορα θέματα και ήταν μια εποχή που εκείνη ειλικρινά εγώ προσωπικά σαν τηλεθεατής θέλω να την ξεχάσω. Εσύ σαν Πόπη θες να την ξεχάσεις? Κοίτα, ήταν η εποχή που έβγαινα πρώτη φορά και δεν ήξερα πώς θα το διαχειριστώ. Ξέρεις καλό, για τις αψιμαχίες, για τις καυγάδες, για τα μαλώματα. Είχες φύγει λίγο από την ιστορία της Πόπης σαν τραγουδίστριας και είχες μπει σε μια διαδικασία να δημοσιοποιείς. Μπορεί να μου πεις ότι Γρηγόρη, εγώ δεν μετάνιωσα, είναι δική σου η άποψη, εγώ δεν μετανιώνω γιατί έτσι γουστάρω να λύνω τα θέματα μου τηλεοπτικά. Εγώ όμως που έβλεπα αυτή την ιστορία, ενώ ήταν πολύ διασκεδαστική, κάποια στιγμή δεν σκεφτόμουν όμορφα, δεν σκεφτόμουν καλά. Και θέλω να είμαι ειλικρινής για σένα. Ναι. Ως προς τους καυγάδες. Ως προς το ότι δημοσιοποιούσες όλη σου αυτή τη ζωή και όλα αυτά που συνέβαιναν. Μπορεί να ήθελες να μηνθείς. Το έχεις σκεφτεί καθόλου αν αυτά τα χρόνια που περάσανε ήταν καλό ή κακό για σένα αυτό? Και καλό ήταν και κακό. Κάποιες φορές μου έκανε καλό, κάποιες φορές μου έκανε κακό. Πού πιστεύεις ότι σου έκανε καλό? Το ξεμάθαμε? Όχι. Μου έκανε καλό στο ότι ξέφευγα. Εκείνο τον καιρό υπήρχε και το πρόβλημα, ήταν το πρόβλημα του χωρισμού μου. Και ξεχνιόμουν λίγο, ξέφευγα. Βέβαια δεν έχω μετανιώσει γιατί δεν έχω πειράξει για κανέναν. Έχω κάνει κάποια πράγματα, έχω κάνει κάποια λάθη. Αλλά όταν βγαίνει στην τηλεόραση, ίσως πρώτη φορά, όλο αυτό δεν ξέρεις να το διαχειριστείς. Και ίσως μου κόστησε λιγάκι, ας πούμε, ως προς τη δουλειά. Γιατί εγώ δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, έχω ήδη αναφέρει πάρα πολύ κόσμο που έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλο όνομα της δημοσιογραφίας. Με την πρώτη γραμμή. Πολλούς, γιατί εμείς είχαμε μαγαζιά με τον σύζυγο, τον Πάπητο Λαζαρίδη, και είχαν παρελάσει σχεδόν οι περισσότεροι από το μαγαζί και από τη Γερμανία που μέναμε και από εδώ από την Αθήνα. Μάλιστα. Οπότε είχες εσύ συνεργαστεί μαζί τους σε πάρα πολλές καταστάσεις. Όχι, και μάλλον. Στη δουλειά που σου στήχησε η όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, όταν την Πόπη πλέον τη γνωρίσαμε σαν μια τηλεοπτική περσόνα πια, ναι, και όχι σαν μια τραγουδίστρια. Έλεγε Πόπη Μαλιωτάκη και έλεγε ναι, είναι η κυρία που βγαίνει στην τηλεόραση και μιλάει, αλλά λέει και τα τραγούδια. Και αντί να λέμε Πόπη Μαλιωτάκη τραγουδίστρια, λέγαμε Πόπη Μαλιωτάκη που βγαίνει στην τηλεόραση. Αυτό νομίζω αδικούσε εσένα. Ναι, με έχει αδικήσει αυτό όλο, γιατί έχω μια πάρα πολύ καλή φωνή, πιστεύω. Και
έτσι τουλάχιστον όσα χρόνια δουλεύω, έτσι μου έχουν πει όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς, και με έχει αδικήσει ως προς το κομμάτι αυτό και στο ότι χαρακτηριστικά με την Ποπάρα, ας πούμε, που ήταν ένα σατυρικό τραγούδι, το είπα για ένα συγκεκριμένο λόγο, για το Λαζόπουλο, επειδή με είχε σατυρήσει, και μου γράψαν ένα τραγούδι και το είπα, και αυτό όλο με χαρακτήρισε. Μάλιστα. Το οποίο, εγώ είμαι μία λαϊκή τραγουδίστρια, λέω και τα επίκαιρα, λέω και τα νησιώτικα, με άλλες προδιαγραφές. Δεν είμαι σατυρική τραγουδίστρια. Όχι ότι αυτό το είδος δεν είναι καλό προς Θεού και όλοι οι σατυρικοί τραγουδιστές δεν αξίζουν, ή όπως τώρα διαχωρίζουν τα ίδια ότι αυτό είναι ποιότητα και αυτό δεν είναι. Όχι, προς Θεού δεν το λέω γι' αυτό. Απλά με χαρακτηρίζαν ως μια σατυρική τραγουδίστρια, κάτι που δεν ισχύει. Εγώ είμαι λαϊκή τραγουδίστρια, καθαρά λαϊκά τραγούδια λέω, και και όλα τα γενικώς, και νησιώτικα θα πω, και επίκαιρα και ό,τι θέλεις. Άρα από την Πόπη του τότε με την Πόπη της σήμερα, τι έχει αλλάξει? Αν και σήμερα σε έβγαινε κάποιος να σε σατυρίσει. Αν και σήμερα λοιπόν, βέβαια για να πάρει κάποιος να σατυρίσει κάποιον, πέρα το ότι okay, μπορεί να το κάνει από οποιονδήποτε έχει προβολή, πρέπει να δώσει και κάποιο δικαίωμα. Θεωρείς ότι ίσως, ας πούμε, μέσα από το τραγούδι που έγραψες στο σατυρικό μπήκε σε αυτό το από στόχο? Εκεί ξεκινήσω. Από εκεί. Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο, θα ξανατραγουδούσες αυτό το τραγούδι, το σατυρικό? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί δεν είναι αυτό που αντιπροσωπεύει. Και λάθος, ας πούμε, έχουν καταλάβει περισσότεροι άνθρωποι ότι αντιπροσωπεύω εγώ αυτό το είδος. Μάλιστα. Όχι, δεν το αντιπροσωπεύω. Βρέθηκες ποτέ με τον Λαζόπουλο? Ναι. Τα είπατε? Με συμπαθεί πάρα πολύ. Από ό,τι μου έδειξε συμπάθεια, και γι' αυτό και με έβαζε στο στόγαστρο και με σχολίαζε. Εγώ μου λέει αυτός που αγαπάω. Σατυρίζω. Σατυρίζω, έτσι μου είπε. Μάλιστα. Μου έχει δείξει συμπάθεια και εγώ το συμπαθώ. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Εγώ πάντως, επειδή έχω να σε συναντήσω πάρα πολλά χρόνια και να σε δω, θέλω να σου πω ότι βλέπω μια πολύ διαφορετική Πόπη που μου αρέσει πιο πολύ αυτή. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχει ακούσει για σένα, που σε πλήγωσε πάρα πολύ, δεν ίσχυε, ή αυτό που σου στήχησε? Κοίταξε, εγώ δεν είχα ανάγκη από τίποτα, και ό,τι και να λέγανε οι άνθρωποι που με ξέρουν και με γνωρίζουν και είναι φίλοι μου, ή αυτοί που με έχουν γνωρίσει, τέλος πάντων, έχουν τελείως διαφορετική γνώμη. Κακοπροαίρετοι υπάρχουν πάντα. Δεν θα πουν όλοι καλά λόγια. Δεν λένε άσχημα, δηλαδή προσωπικά για μένα. Μπορεί, ας πούμε, για το τραγούδι να έχουν πει χιλιάδες λόγια ότι ήταν. Δεν μπαίνω στο διαδικασία. Ναι, αυτό είναι, ο καθένας κρίνεται, ναι, και θα κριθεί, ειδικά όσοι κάνουν δουλειά. Το αποχαρακτηρίζουν οι άνθρωποι που δεν σε ξέρουν. Μάλιστα. Δηλαδή. Οι άνθρωποι που σε ξέρουν δεν σε κακοχαρακτηρίζουν, γιατί ξέρουν την ψυχή μου, ξέρουν τι άτομο είμαι, ξέρουν αν προσπαθώ, αν είμαι φιλότιμη, αν είμαι καλή, αν είμαι καλή μητέρα. Τα ξέρουν αυτά ο κόσμος που με κάνει παρέα. Και να είναι τα δυο σου παιδιά εδώ και να χαμογελάνε τόσο πολύ και να νιώθουν τόσο ωραία μαζί σου, φαίνεται και τι μητέρα είσαι. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι οι ηλικίες τους είναι δύο ηλικίες που θα μπορούσαν άνετα, ακριβώς, αν δεν τους άρεσε, να μην ήταν και εδώ. Νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτά είναι συνέχεια μαζί μου. Το ένα το παιδί είναι του Μπάμπη, ο γιος, αγοράκι. Το αγοράκι. Δεν γίνεται να μην δεις ότι κάνω την ερώτηση, γιατί νομίζω ότι θα ήθελα να την κάνω και θα, ναι, το κρατούσα μέσα μου και δεν μου αρέσει και δεν το κάνω και ποτέ πια. Είναι ετεροθαλής αδελφός με το γιο της Αγγελικής Ηλιάδη και του Μπάμπη? Έχουν βρεθεί ποτέ? Μέχρι και τη μέρα όταν ζούσε ο Μπάμπης, ναι, βρισκόντουσαν. Κοιμόντουσαν και στο ίδιο δωμάτιο. Μετά, όχι. Όχι. Από τότε που πέθανε, όχι. Όχι. Είναι κάτι που το επιδίωξε ο ίδιος ο γιος σου να πάει να δει τον αδελφό του? Γιατί, βέβαια είναι μικρός πόσο χρόνο είναι ο Μπάμπης? Δεν είναι πολύ μικρό, έχουν 5 χρόνια διαφορά, 5-6. Α, είναι 11-10 χρονών. Ναι. Εντάξει, ίσως ακόμα δεν έχει ακόμα την. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά περίπου εκεί είναι. Θέλω να πω δεν κάτι. Είναι πολύ μικρό. Ότι αν εγώ είχα έναν τεροθαλή αδερφό, ναι, κάποια στιγμή, ό,τι πρόβλημα και να είχαν οι γονείς μας μεταξύ τους, ενώ οι μητέρες, στην προκειμένη περίπτωση αν ήμουν ο γιος σου, εγώ θα ήθελα να το συναντήσω τον αδερφό μου και να του μιλήσω. Και αν ακόμα εσύ έχεις πρόβλημα με την Αγγελική μαζί σου, πραγματικά θα σας παραμέριζα, γιατί εγώ θέλω να πάω να μιλήσω με τον αδερφό μου. Να πάω να τα πω και να κρίνω εγώ και αυτός τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Γιατί εμείς δεν ευθυνόμαστε σαν παιδιά το ότι ήρθαμε σε έναν κόσμο από τον ίδιο μπαμπά και από διαφορετικές μητέρες, που αυτό δεν είναι. Μια χαρά είναι. Συμβαίνει και θα συμβεί. Συμβαίνει. Και είναι και πάρα πολύ λογικό και, ναι, προς Θεού. Και, γιατί όχι. Αλλά το να μην μιλάω με τον αδερφό μου επειδή δεν μιλούν οι μητέρες, αυτό θεωρώ ότι είναι άδικο για μένα. Καταλαβαίνεις, ενός αγιό. Σίγουρα. Το έχεις συζητήσει μαζί του να πάει κάποτε να τον δει? Κοίταξε, με όλα αυτά που έχουν γίνει, το παιδί δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλία να πάει να το συναντήσει, και επειδή είναι και μικρό ανήλικο. Είναι λίγο ακόμα. Είναι δύσκολο. Σίγουρα κάποια στιγμή αυτά τα δύο, ό,τι και να γίνει, θα βρεθούν. Με εμάς τους μεγάλους θα βρεθούν. Και έτσι πρέπει. Και είναι και αδέρφια. Πώς είναι για μια γυναίκα που πρέπει να εκπροσωπεί και το ρόλο του πατέρα, όταν για κάποιους λόγους δεν υπάρχει στη ζωή των παιδιών?
Είναι δύσκολο, δεν μπορώ να τους παίξω και τους δύο ρόλους πολλές φορές και δυσκολεύομαι. Ήταν στιγμές που απογοητεύτηκες πολύ, που δεν είχες που να πεις κάτι, να έκλαιγες και δεν ήξερες πώς να τα καταφέρεις. Όχι, γιατί ήδη ήταν μεγαλούτσικα τα παιδιά. Δηλαδή, όταν πέθανε ο Μπάμπης, ο μικρός ήταν 7 στα 8 και το άλλο ήδη ήταν πολύ πιο μεγάλο. Θα σου δώσω να καταλάβεις ότι ο μικρός είναι τόσο. Παρόλο που είναι στην εφηβεία, δεν με έχει στενοχωρήσει ποτέ. Καλά, το άλλο είναι αστέρι. Το κορίτσι είναι αστέρι. Δεν με στενοχωρεί ούτε αυτό. Με καταλαβαίνουν και τα δύο. Οπότε δεν δυσκολεύτηκα τόσο πολύ. Έχουν πολύ καλούς χαρακτήρες και τα δύο μου παιδιά. Ναι. Το μικρό, για να σου δώσω καταλάβεις, μου λέει θα έρθω 11 η ώρα. 11 η ώρα είναι στο σπίτι. Α, done. Ναι, είναι πολύ, πολύ υπάκουο παιδάκι. Έχεις γράψει και ένα βιβλίο, όσα δεν είπα για τον Μπάμπη. Αυτό το βιβλίο το έχεις κυκλοφορήσει. Όχι, το γράφουμε τώρα. Α, το γράφεις αυτό. Ναι, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Δεν έχει κυκλοφορήσει. Θα κυκλοφορήσει. Ναι. Ναι. Α, θα κυκλοφορήσει. Γιατί τώρα πάλι να ξανανακοινήσεις αυτή την ιστορία. Δηλαδή τι ήταν αυτό που ουσιαστικά, πού θα χρησιμεύσει. Ναι. Εκτός αν είναι μια επιθυμία σου που λες ότι εγώ Γρηγόρη δικαίωμά μου είναι να πω αυτά που δεν είπα για τον Μπάμπη όλα αυτά τα χρόνια και τα κρατούσα μέσα μου. Αλλά ποιο είναι το όφελος τώρα μιας ιστορίας που το ξαναλέω ότι έχει καταλαγιάσει πλέον. Ναι, έχει καταλαγιάσει. Απλά είναι κάποια πράγματα τα οποία ήθελα να τα αναφέρω στο βιβλίο για να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Πιστεύεις ότι θα πειραχθούν άνθρωποι, δηλαδή αναφέρεις ονόματα πια, θα μπορούσε να ήταν και μηνύσιμο κάτι από αυτό εκεί πέρα μέσα που γράφεις. Όλα παίζουν. Όλα παίζουν. Ναι, ναι. Είσαι έτοιμη δηλαδή ξανά για... Είσαι έτοιμη δηλαδή ξανά για να μπεις στην αρένα. Μπορεί και να μου κάνουν μήνυση. Εγώ δεν ήξερα ότι ήσουν και νοσηλεύτρια. Έχω σπουδάσει νοσηλευτική στο Ηράκλειο. Έχεις εργαστεί και σαν νοσηλεύτρια. Λοιπόν, άκου. Έχω σπουδάσει στο Ηράκλειο της Κρήτης, τελείωσα την νοσηλευτική. Δεν μου άρεσε, απλά πέρασα εκεί πέρα και η μητέρα μου, επειδή ήθελε να πάρω ένα πτυχίο, πήγα και το πήρα. Δούλεψα 8 μήνες εδώ στο Τέρμα της Ολώνος, ήτανε στο ΙΚΑ, και μετά έφυγα από μόνη μου. Δεν άντεξες. Δεν ήθελα, γιατί με βάλανε σε ένα τμήμα το οποίο δεν το άντεξα εγώ. Τι τμήμα ήτανε? Ήτανε μονάδα καρδιολογικής. Α. Και ήταν δύσκολο τμήμα, γιατί δεν μπορούσε, ήσουν σε ένα μόνιτορ συνέχεια και δεν είχες κάποιον να μιλήσεις. Εσύ μιλήσε και ωραία γυναίκα, θα ήσουν και πολύ νοσηλεύτρια. Είχα θέμα. Είμαι σίγουρος ότι θα είχα θέμα. Με την άσπρη την ποδιά, όμορφη και όλα αυτά. Γι' αυτό σε έβαλα στα καρδιολογικά, για να υπάρχει θέμα. Δηλαδή, είχα τις τέλειες, ωραία, θα τις έκανα καλά. Ελλάδος, μάλλον δεύτερα, ανάποδα το είπα. Δεν θα έπρεπε να σε βάλω στα καρδιολογικά σένα. Δεν είσαι για τα καρδιολογικά, γιατί θα δημιουργούσες επεισόδια εκεί. Okay. Θέλω να σε ρωτήσω. Οι ασθενείς μου, ναι, μου λέγανε, καλά λέει που έχουμε και σένα εδώ πέρα και σε βλέπουμε και παίρνουμε λίγο ζωή. Και ανοίγει η καρδιά μας. Ναι. Θέλω να σου πω και για το καινούργιο τραγούδι, ναι, που έχεις τώρα, που κυκλοφόρησες. Αλλά διαβάζω εδώ ότι πριν λίγο καιρό αναστάτωσε το διαδίκτυο με ωραίες φωτογραφίες. Ναι, τα κάνω αυτά. Και είναι φωτογραφίες που τα ανέβασες στον προσωπικό σου λογαριασμό. Δύο αποκαλυπτικές έτσι φωτογραφίες. Με μπικίνι. Και τον μπούστο. Και τον μπούστο. Ναι. Πες μου ο λόγος που μπορείς να κάνεις. Πρόσεξε, και δεν το λέω τώρα σε σένα. Βλέπω ότι γίνεται από πάρα πολλές γυναίκες αυτό. Ανεβάζουν με τον μπικίνι τους, με τα προσόντα τους. Βγαίνει προς τα έξω. Δικαίωμα του καθενός είναι, εννοείται. Από τη στιγμή που είναι μια καλέσθητη φωτογραφία, να την ανεβάσεις. Εσύ, σαν Πόπη, ποια είναι η ανάγκη σου να το κάνεις? Λοιπόν, έλα σου πω, εγώ πόζαρα, γιατί πρώτον μ' αρέσει να αναδεικνύω τα κάλλη μου. Σου είναι, και... είναι και δικά μου, οπότε δεν έγινε και κάτι. Και όταν είσαι γεννήσει κιόλας και έχεις κάνει δύο παιδιά και διατηρείς έτσι, εντάξει, δεν είναι κακό το να τα δείχνεις. Καθόλου. Είναι κάτι που το κάνεις δηλαδή με χαρά και το απολαμβάνεις. Πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, πώς διατηρείς έτσι, κάνεις γυμναστική? Δεν πίνω, δεν καπνίζω και πηγαίνω και στο γυμναστήριο. Δεν πίνεις, δεν καπνίζεις. Ποτέ δεν κάπνισες? Όχι, πολύ σπάνια. Πολύ. Δηλαδή σε ένα καφέ να... Να έχεις πιει στη ζωή σου, έτσι... Επειδή περίοδο. Είμαι από Κρήτη, όταν κρυώρω πίνω λίγο τσικουδιά. Αυτό ήταν. Αυτό. Αυτά ήταν, δηλαδή, οι εξαρτήσεις σου, τα πάθη σου ήταν το λίγο τσιγάρο και το λίγο ποτό. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να ξαναπαντρευτείς? Θα μπορούσε να γίνει μια πρόταση από έναν άνθρωπο που έβλεπες ότι σε αγαπούσε? Τα παιδιά σου. Τώρα λένε... όχι, δεν το σκέφτομαι. Τώρα αυτή τη στιγμή εννοείς όχι. Δεν το σκέφτομαι. Τη μοναξιά δεν τη φοβάσαι? Όχι, αφού έχω τα παιδιά. Αλλά τα παιδιά θα φύγουν. Θα πηγαίνω να τα βλέπω. Όχι, μου λες την αντίθεση. Κάτσε, περίμενε. Θα πηγαίνω να τα βλέπω. Όχι, όχι, έχω.
Όχι, αυτά είναι ελληνικά. Αυτά είναι ελληνικά πράγματα. Θα είναι τα παιδιά από πάνω στον τρίτο και εμείς θα είμαστε στο δεύτερο και θα είμαστε. Γιατί όχι. Όχι, να σου άσχημο πω. Είναι. Άσχημο είναι. Γιατί ο καθένας πρέπει να τραβήξει τον δρόμο του. Καταρχάς τα παιδιά σου λένε να ξαναφτιάξει τη ζωή σου. Δεν τα πειράζει, δεν τα νοιάζει. Δεν ανακατεύονται στη ζωή μου. Ναι. Ποτέ. Εσύ ξέρεις, ας πούμε, για την κόρη αν υπάρχει δεσμός. Στα λέει όλα. Εδώ είναι, ας το πει. Της λες αν αυτό τον εγκρίνω ή αυτόν δεν τον εγκρίνω. Τα πάντα λέμε. Σαν φίλες είμαστε. Τι πρέπει να προσέχεις στους άντρες, τι της λες της κόρης σου. Έτσι από την εμπειρία σου. Να μην τους κοροϊδεύει. Ναι, να μην τους κοροϊδεύει. Ωραία τάκα είναι αυτή που είπες. Ναι. Ότι δεν θέλεις να σου κάνει, δεν θα το κάνεις. Μάλιστα. Τι στοιχεία πρέπει να έχει ένας άντρας για σένα που θα της πεις ότι αυτό θα σου αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει το χιούμορ όπως έχω κι εγώ. Ναι. Και μ' αρέσει να έχει και ο άντρας, πώς να σου το πω, καλοσύνη. Καλοσύνη και χιούμορ. Ναι. Είναι δύο συστατικά. Στο γιο τι λες. Αντίθετα. Στο Βασίλη μου, επειδή ναι. είναι μικρούλι, δεν κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Καλά, μικρούλι, αλλά μικρούλι όμως... 16 είναι, να σου πω. Άστα τα μικρούλι, μικρούλι τον έλεγε και μιλάς και μιλάμε για το γιο μου που είναι τριών. Ο γιος μου είναι μικρούλις που είναι τριών. 16 είναι, φεύγει σε δύο χρόνια φαντάρος. Πάει. Του λέω να προσέχει, τη λέω να... θέλω να γνωρίζω τις παρέες, με ποιους βγαίνει, με ποια παιδιά. Μπράβο σου πάντως, και... είσαι μέσα σε όλα, δεν ναι. αφήνεις τίποτα. Έτσι ενώ στην τύχη στα παιδιά σου. Είμαστε φιλαράκια με τα παιδιά μου. Δεν θέλω να με βλέπουν σαν μητέρα τους, θέλω να με βλέπουν σαν φίλοι τους. Μπράβο. Και πάρα αυτά μπορούν να σου πούνε και τα ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ βλέπω ότι είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να μου πεις, δεν ξέρω αν θες να μου πεις και για το τραγούδι. Όχι, από την εκπομπή σου αποκαταστήθηκε όλη η αλήθεια. Γιατί μου άρεσε όλο αυτό που με ρώτησες, ας πούμε, και για το τραγούδι. Όχι, είχε αποκατασταθεί όλο ανάγκη, αυτό. Είχα ανάγκη να, και το κάνω. Και εγώ είχα ανάγκη το κάνω με πολλούς ανθρώπους που πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένα διάστημα τώρα και λόγω της κρίσης που συνέβησαν πολλά στην τηλεόραση. Σταμάτησαν κάποιες εκπομπές, χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι για πολλούς λόγους, αποφάσισαν μόνοι τους να αποχωρήσουν γιατί θεώρησαν ότι τώρα δεν είναι η εποχή. Σταμάτησαν κάποιες εκπομπές που είχαν ασχοληθεί με θέματα που ο κόσμος τότε ενδιαφερόταν, αλλά τώρα πια δεν ενδιαφέρεται γιατί είναι άλλα τα προβλήματα. Σίγουρα. Και έτσι λοιπόν, όταν κάποια στιγμή σκεφτόμαστε κάποια πρόσωπα, το δικό σου το πρόσωπο ήταν από όλους πολύ, είσαι πολύ συμπαθής. Δηλαδή δεν είπαν κάτι κακό. Μόλις είπαμε το όνομά σου, δεν είπε κανείς, είπαν η Πόπη, τι ποπάρα, τι κάνει και όλα αυτά. Αλλά πάντα έμενε ένα συνεφάκι. Η Πόπη, όχι η τραγουδίστρια, αλλά η Πόπη που ήταν και η γυναίκα που μάλλον στην τηλεόραση. Οπότε γι' αυτό και σου έκανα την πρώτη αυτή ερώτηση, γιατί θα ήθελα με τη συνείδησή μου να τα έχω καλά, ότι εδώ σε κάλεσα για να ρωτήσω αυτό που έχω καλά σαν πρώτη σκέψη. Γιατί έχει αποκατασταθεί όλο αυτό και πρέπει να ξέρει και πολλοί κόσμος ότι εγώ πέρα το ότι σαν τραγουδίστρια και αυτά, λοιπόν, όσοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη μου, είμαι εκεί πάντα. Είτε είναι φίλοι μου, κολλητοί μου, είτε είναι άνθρωποι που τους γνώρισα χθες και με έχουν ανάγκη, εγώ θα τρέξω. Μπράβο. Σου μιλάω ειλικρινά. Ναι, δηλαδή, αν μου πούνε, ας πούμε, πολλά παιδιά είχα γνωρίσει και από την τηλεόραση κτλ. Οπότε με πέραν τηλέφωνο και μου λένε, Πόπη, έλα να κάνουμε αυτό. Το έκανες. Ό,τι δουλειά και να είχα, την άφηνα. Μπράβο. Μόνο και μόνο για να πάω να βοηθήσω. Χαίρομαι πολύ. Ό,τι θέλανε. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Πόπη Μαλιωτάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παρακαλώ.